Θα συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που απαθανάτησε ιστορικές στιγμές εκείνη την περίοδο στο Πολυτεχνείο το 1973 και φωτογραφίες που έχουν μεταφερθεί μέχρι στις μέρες μας και μας βάζουν στο κλίμα της εποχής. Είναι χαρά μας να μιλήσουμε με τον κύριο Αριστοτέλη Σαρικώστα. Κύριε Σαρικώστα, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Πολύ πολύ καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε και πώς νιώθετε σήμερα ή μάλλον πώς νιώθετε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 17 Νοεμβρίου? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο αυτές τις μέρες έρχονται για να μου θυμίζουν πολλά πολλά ιστορικά γεγονότα και μου θυμίζουν μεγάλες συγκινήσεις και πάνω απ' όλα να μου θυμίσει ότι το Πολυτεχνείο ζει, είναι εδώ. Για να μας θυμίζει επίσης ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Το Πολυτεχνείο, καταρχήν, επειδή με αυτά τα συμβάντα σήμερα, θέλω να το πω για πολλωστή φορά, το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και κακώς τσακώνονται μεταξύ τους να κερδίσει περισσότερη δόξα και να πάρει περισσότερες δάφνες από το Πολυτεχνείο, οποιοδήποτε κόμμα και είναι. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Τα παιδιά εκείνα θυσιάστηκαν. Ήταν μια νύχτα, ειδικά την 7η Νοεμβρίου του 1973, ήταν μια φωτεινή ηλιακτίδα που φώτιζε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας μέσα από εκείνο το σκοτάδι της 7χρονης τυραννίας της Κούντας. Εγώ να πω, επειδή βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες από το προσωπικό σας αρχείο, του Αριστοτέλη δηλαδή Σαρικώστα, και το αρχείο της ΕΡΤ ΑΕ. Είναι φωτογραφίες, μάλιστα, κύριε Σαρικώστα, που μου στείλατε το μεσημέρι προκειμένου να προβληθούν, μάλιστα, εδώ από τη συχνότητα, μάλιστα, της Κρήτη TV. Συνεχίστε. Θέλω να πω το εξής, ότι για μένα δεν θα πρέπει να λέγεται καν επέτειο. Για μένα θα πρέπει να είναι ένα μνημόσυνο. Αν θέλω να με καταλάβετε, θα πρέπει να κάνουμε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα παιδιά τα οποία δεν... Κύριε Σαρικώστα, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και θέλω να σας ρωτήσω πόσο θάρρος χρειάζεται, πόσο θαραλέος πρέπει να είναι ένας νέος, ένας φωτογράφος της εποχής, να πάρει τη μηχανή του και να φτάσει στο σημείο των εξελίξεων, των επεισοδίων και του έκριθμου κλίματος. Κοιτάξτε. Δουλειά του κάθε φωτορεπόρτερ, ευσυνείδητου του φωτορεπόρτερ, είναι να καλύπτει τα γεγονότα και να τα παρουσιάζει στο κοινό και να τα βλέπει ο κόσμος ο οποίος δεν είναι εκεί στα σημάδια, στα γεγονότα. Απλά δεν υπήρχε η ελευθερία που υπάρχει τώρα για έναν φωτορεπόρτερ ο οποίος φτάνει στα γεγονότα χωρίς κάποιος να τον εμποδίσει. Και θέλω να σας ρωτήσω, σας εμπόδισε κάποιος να φτάσετε εκεί? Καταρχήν δεν μπορούσε να φτάσει εκεί. Απαγορευόταν αυστηρός και διαλοπάλου. Το πώς έφτασα εκεί ήταν μια τριμμένη συγκυρία που ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε όπως έγινε. Και να σας το πω με δύο λόγια για να μην μακρηγορώ. Ο διευθυντής μου ήταν Έλληνο-Αμερικανός, είχε ένα αυτοκίνητο, μια Jaguar, με αγγλικές πινακίδες. Όταν, όπως όλοι οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ, φωτογραφίζαμε όλη την ημέρα τα γεγονότα, ποια ήταν, αυτά που σημαίνουν και σήμερα. Κυνηγητά, ξυλοθαρμοί, συλλήψεις. Τότε πυροβολούσαν και με πλαστικές σφαίρες. Το βράδυ πυροβολούσαν και με κανονικές σφαίρες. Οι ακροβολισμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν πάνω στα πολυκατοικίες και στα ράτσες των σπιτιών γύρω το Πολυτεχνείο. Όταν λοιπόν, Νοέμβρης μήνας τώρα, 5.30-6 ώρα, σκοτίνιασε, πηγαίναμε όλοι στα γραφεία μας να ετοιμάσουμε τις φωτογραφίες. Τότε η τεχνολογία ήταν πολύ πίσω συγκρίση με τη σημερινή. Δηλαδή τότε τα κάναμε όλα με το χέρι. Εμφανίσαμε, τυπώναμε όλα με τα χέρι. Και το γραφείο μας έτυχε να είναι συνοδό Ακαδημίας ψηλά, κοντά στη Βουλή. Και άκουσα κατά τις 9 η ώρα, όπως εμφάνισα και τύπωνα και έστειλα φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη, γιατί δούλευα στο Associated Press, άκουσα ένα θόρυβο. Και ήταν γνώριμος θόρυβος, ήταν ευπίστρης του τάντης. Πήγα μέσα στην αίθουσα συντακτών και ειδοποίησα τον διευθυντή μου, ο οποίος όταν ήρθε και αυτός να ακούσει, μου είπε επιλέξει. Μου λέει, shit man, there are tanks. Take your cameras and go. Είναι, λέει, tanks, πάρετε τις μηχανές σου και τρέχα. Λέω, βεβαίως θα πάρω τις μηχανές μου και θα τρέξω. Αλλά ποιος θα γράψει το story? Εν συντομία, να σας πω ότι τον κατάφερα, γιατί εγώ ήθελα να έχω κάποιον. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα εκείνες τις ώρες. Απαγορευόταν την κυκλοφορία, σας λέω και πάλι, ρητός και διαρροπάλου.
Καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στη φάλαγγα των τάγκς, αν θέλετε πιστέψτε το. Η φάλαγγα όταν βγήκαμε στην οδό Πανεπιστημίου κατέβαινε εκείνη την ώρα να πάει στο Πολυτεχνείο και ψάχναμε να βρούμε λίγο χώρο να χωθούμε κι εμείς μέσα για να μην φαινόμαστε μόνοι μας στον δρόμο. Μπροστά στο Πανεπιστήμιο μας πλησίαζε ένα αυτοκίνητο του αστυνομίας, το 100 το λεγόμενο, και με την απειλή περιστρόφου άρχισε να μας λέει διάφορα επίθετα να φύγουμε από τη φάλαγγα, να βγούμε έξω, τι δουλειά είχαμε εκεί μέσα κτλ. Τον έπεισα με έναν τρόπο που έπρεπε να σκεφτώ αμέσως, δηλαδή γιατί με την απειλή περιστρόφου μας έβριζε. Έβγαλα το χέρι μου και στο στόμα και του είπα: έκανα ένα σιρτό να σοπάσει. Εγώ έκανα στον αστυνομικό να σοπάσει. Το είχα πάρει απόφαση, γιατί η ζωή μου τότε την υπολόγιζε για 3 δραχμές, όσο ήταν η αξία μιας σφαίρας. Είχα καλύψει αρκετούς πολέμους. Δεν το φοβόμουν πάρα πολύ. Εκείνο το βράδυ μάλλον φοβηθήκατε για τη ζωή σας? Φοβηθήκατε? Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ. Όχι, όχι, δεν φοβήθηκα. Σας το λέω ειλικρινά. Μάλιστα. Δεν φοβήθηκα. Ο αστυνομικός... Απλώς ο αστυνομικός ψάρωσε. Δηλαδή, όταν βλέπει ένα νεαρό, γιατί ήρθε δίπλα, εγώ ήμουν συνοδηγός, ήρθε δίπλα στο αυτοκίνητο, άνοιξε το παράθυρο, άνοιξε και εγώ το δικό μου, και με την απειλή περιστρόφου να του κάνει άλλο σουτ, υπέθεσε ότι βλέποντας και τις αγγλικές πινακίδες, επειδή ήταν ξένος στον ανταποκριτής, είχε δικαίωμα να έχει ξένες πινακίδες στο αυτοκίνητό του. Πιθανόν αυτός υπέθεσε ότι είμαστε CIA, Intelligence Service, κάτι τέτοιο. Οπότε κάτι μίλησαν μεταξύ τους οι δύο αστυνομικοί και έφυγαν. Με αυτή την έννοια, μόνο έτσι μπορούσαμε να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Δεν κυκλοφορούσε τίποτε, ούτε γάτες στον δρόμο. Οπότε πλησιάσατε και φτάσατε πού, σταματήσατε πού? Ακριβώς. Σταματήσαμε όπως πήγαινε η φάλαγγα. Εμείς σταματήσαμε στο κατάστημα Μινιόνι, το οποίο ήταν 50 μέτρα μακριά από την κυρία έξοδο του Πολυτεχνείου. Κατέβηκα κάτω κανονικά, χωρίς να φοβηθώ, χωρίς φανερά, με τις φωτογραφικές μηχανές, με την τσάντα μου γεμάτη φιλμ και φακούς, και μαζί με τον διευθυντή μου πήγαμε και σταθήκαμε στην οδό Στορνάρη και Πατησία, δηλαδή 30 μέτρα, 25 μέτρα περίπου από την κυρία είσοδο. Τα τάγκ όπως κατέβηκαν, ο επικεφαλής επήγε και στάθηκε μπροστά στην κυρία είσοδο του Πολυτεχνείου, την μπούκα στραμμένη στα κάγκελα, και άναψαν όλες τις προβολές, όλα τα τάγκ που ήταν στη σειρά. Δειλά-δειλά εγώ φωτογράφιζα, δεν τράβηξα ποτέ ολόκληρο φιλμ, γιατί φοβόμουν ότι σίγουρα θα με συλλάβουν. Τραβούσα 7, 8, 9 καρέ, το έβγαζα και το έδινα δίπλα στον διευθυντή μου να το πάρει στην τσέπη του. Άλλη δεύτερη συγκυρία η οποία μου επέτρεψε να μείνω εκεί τόσες ώρες ήταν ότι μετά από 5-10 λεπτά ήρθε ένας αστυνόμος με 3 συγκυρία και μου λέει: «Εσύ τι γυρίσεις εδώ, τι κάνεις εδώ?» Ο οποίος ούτε καν το όνομά του ήξερα. Πιθανόν να με γνώριζε από τις καθημερινές διαδηλώσεις που είχαμε τότε στην Αθήνα. Του λέω: «Κύριε Διευθυντά, ήθελα να πάρω μερικές φωτογραφίες για το γραφείο». Και τι μου λέει, τρομερό αυτό: «Μην εδώ, θέλω να σε βλέπω, θέλω να σε προσέχω». Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ, να έχω ένα αστυνομικό διευθυντή να με προσέχει. Όλοι αυτοί που ήταν γύρω μου, αστυνομικοί, λοκατζίδες, στρατιώτες, μεταξύ αυτών και μερικοί προβοκάτορες με τα πολιτικά, τους οποίους εγώ τους είχα δει όλες τις ημέρες να χτυπούν τον κόσμο χωρίς λόγο, απλώς ήθελαν να δείξουν ότι είναι κάτι. Και έμεινα λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο εκεί, έως την ώρα 3:45 που το τάγκ έκανε την επίθεση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν τρομερές συγκυρίες, τρομερές σκηνές. Οι φοιτητές από μέσα με γυμνά τα στήθη να λένε στους στρατιώτες: «Είμαστε αδέλφια, ελάτε μαζί μας». Ο άλλος να γυρίζει στην μπούκα του κανονιού και τον λέει: «Αν νομίζεις ότι δεν είμαι Έλληνας, δεν είμαι αδελφός σου, χτύπαμε». Τέτοια πολλά. Εν τω μεταξύ, να παίζει από μέσα το ραδιόφωνο ο σταθμός τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν πραγματικά. Τη στιγμή της επίθεσης που το τάγκ σπάει την είσοδο, την πόρτα του Πολυτεχνείου, ήσασταν σε απόσταση αναπνοής, ήσασταν σε αυτά τα 25 μέτρα από την πύλη? Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε, έκανε μια κίνηση την οποία με ξεγέλασε. Εγώ το λεχεία τον άκουγα. Η απόσταση ήταν τόσο κοντά που τον άκουγα, μίλαγε από το τηλέφωνο, ναι, και από το άλλο χέρι κρατούσε το περίστροφο. Και έλεγε: «Μάλιστα, μάλιστα, διατάξτε, διατάξτε». Προφανώς έπαιρνε εντολές από κάποιον ανώτερό του. Δεν ξέρω ο άλλος τι του έλεγε. Αλλά άκουγα αυτό να του λέει, να λέει: «Μάλιστα, μάλιστα, διατάξτε». Τη στιγμή κάποια που... στιγμή, ναι, 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 ολοκληρώστε. Στις 3:45 λεπτά, βλέπω ο πυργίσκος του τάγκ που έβλεπε την κυρία έξω του Πολυτεχνείου να γυρίζει ανάποδα. Η κάνη του κανονιού, δηλαδή η μπούκα του κανονιού, γύρισε ανάποδα και όλο το τάγκ ήρθε στο απέναντι πεζοδρόμιο που ήμουν εγώ. Έκανα το σταυρό μου και λέω: «Μάλλον πήρε εντολή να φύγει». Άρα τελειώσαμε. Γελάστηκα όμως. Έβαλε φουλ τη μηχανή και με όση δύναμη είχε,
πήγε και έπεσε πάνω στην κυρία έξοδο του Πολυτεχνείου. Τι επικράτησε, τι ακούστηκε εκείνη τη στιγμή? Στα κολονάκια επάνω, θα σας πω, στα κολονάκια επάνω ήταν γεμάτο παιδιά με πανό, με διάφορα συνθήματα. Αυτά τα παιδιά με το χτύπημα που έπαθε, τους έκανε το τάγκ, πέσανε κάτω σαν να πούνε μια πορτοκαλιά, με γινωμένα πορτοκάλια. Άλλα πέσανε μέσα, άλλα πέσανε έξω. Το τάγκ ισοπαίδωσε την έσπασε την κυρία έξοδο, έσπασε τα μάρμαρα για τις δύο και από πίσω ακριβώς από την κυρία έξοδο οι φοιτητές είχαν πάλι μία Mercedes, ένα αυτοκίνητο ενός Πριτάνιος προφανώς, για να προστατευθούν. Αυτό λοιπόν την πόρτα της σιδερένια και τη Mercedes την έλειωσε και την πήγε το τάγκ 15 μέτρα μέσα. Έτσι άνοιξε το χώρο για να μπει μέσα η αστυνομία, ο στρατός, λοκατζίδες κλπ. Εκείνη τη στιγμή συνήλθα μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Περιττώ να σας πω ότι με την είσοδο του τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο και μπήκαν οι αστυνομικοί, άκουγα από κοιτά πάρα πολλούς πυροβολισμούς, φωνές και πολλά άλλα τέτοια που συνήλθα και κάποια στιγμή και πήγα στο κέντρο της οδού Πατησίου για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία. Δηλαδή να βλέπω το τάγκ να βγαίνει. Και το τάγκ εκείνη τη στιγμή έβγαινε, με την μπούκα στραμμένη βέβαια προς τα έξω. Αυτές τράβηξα 2-3 καρεντρέφτσα παραπάνω. Και έρχονται πάνω μου 2 αστυνομικοί, οι οποίοι τότε, εκείνο το βράδυ, δεν κρατούσαν κλόπς, ξύλινα που είχαν τότε. Κρατούσαν 2 μέτρα, κάτι ξύλα, κάτι δοκάρια. Και με αυτό προσπάθησαν να με χτυπήσουν το κεφάλι. Ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Αφού μου είπαν πολλά επίθετα, εγώ τότε έπαιζα μπόξι, ήξερα πώς να σκύψω και απέφυγα και τα 2 τα χτυπήματα. Και βλέπω ότι ο ένας πήγε να βάλει το χέρι του στο περίστροφο, αν το βγάλει. Και λέω: τώρα θα πυροβολήσει. Και άρχισα να έκανα μεταβολή και άρχισα να τρέχω ζιγ-ζακ να γλιτώσω τον πυροβολισμό. Δεν πυροβόλησε, ευτυχώς. Και έτσι φτάνοντας στο γραφείο μου, ο διευθυντής μου τον είχα διώξει γύρω στις 12 η ώρα για να έχουμε γλιτώσει μερικά πράγματα, μερικά φιλμ. Και όταν με είδε έτσι αναστατωμένο, με ρωτούσε τι έγινε. Και την ώρα που εμφάνισα εγώ τα φιλμ και τύπωνα, του εξηγούσα τι ακριβώς συνέβη. Έστειλα πολλές φωτογραφίες εκείνη το βράδυ. Αλλά ο νους μου, η σκέψη μου ήταν η εξής. Τι έγιναν τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν μεταξύ πόρτας και αυτοκινήτου. Οι άλλοι στα πλάγια, βλέποντας το τάγκ να έρχεται, σίγουρα θα έτρεξαν, θα έφυγαν. Αυτά τα παιδιά πρόλαβαν να φύγουν? Αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Έστειλα τις φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη, που ήταν το κεντρικό γραφείο του Associated Press, και αυτή μετά τις διέμεινε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Την άλλη μέρα το πρωί ο Πατακός, ήταν υπουργός εσωτερικών τότε, ο Στυλιανός Πατακός, κάλεσε τους δημοσιογράφους, ξένους και Έλληνες, και τους είπε ότι στο Πολυτεχνείο δεν έγινε απολύτως τίποτα το βράδυ. Όταν όμως το μεσημέρι ήρθαν οι εφημερίδες, New York Times, The Herald Tribune, όλες οι αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές εφημερίδες είχαν στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες. Επίσης, επάνω στο ξενοδοχείο ήταν κρυμμένος ένας Ολλανδός δημοσιογράφος, ο φίλος μου Άλμπερτ Κόεραν, τους οποίους μας τίμησε ο Κάρολος Παπούλιας όταν ήταν πρόεδρος με το σταυρό, το τίμιο σταυρό του Ανδρίας, μπλα μπλα κτλ. Και τον καλέσαμε από την Ολλανδία και παρασημαφορήθηκε και αυτός. Και προς τιμή του κ. Πρόεδρου, ήταν ο μόνος ο οποίος μας θυμήθηκε. Και μαζί με το μικρό βιντεάκι που τράβηξε τον 20-25 δευτερόλεπτο, που δείχνει ζωντανή την εικόνα, θα την έχετε δει πιστεύω, το τάγκ να χτυπάει την είσοδο και να μπαίνει μέσα, και εγώ από κάτω με τις φωτογραφίες, αυτός από πάνω με αυτό το βίντεο, ανάγκασε τον κύριο Πατακό να καλέσει το απόγευμα της ίδιας μέρας τους δημοσιογράφους και να τους πει ότι ναι, έπρεπε να επέμβουμε για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα παλιόπεδα. Έτσι ακριβώς είπε. Ο αριθμός των νεκρών είχαν πει επίσημα τότε ήταν 38 νεκροί. Διάφορες οργανώσεις είπαν 48, 58, 108, 208. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ιστορικός για να ξέρω πώς ακριβώς ήταν τα θύματα. Πρωί-πρωί μετά, αφού έστειλε εγώ τις φωτογραφίες, ο νους μου, επαναλαμβάνω, ήταν να γυρίσω πίσω να δω τι έγινε. Γέμισα πάλι την τσάντα μου με φίλοι και μηχανές και γύρισα στο Πολυτεχνείο. Εκείνη τη στιγμή είναι μια φωτογραφία που σας έχω στείλει, που δείχνει αστυνομικούς και πυροσβέστες να πλένουν την είσοδο μέσα και έξω του Πολυτεχνείου. Δεν πρόλαβαν όμως να σβήσουν μερικές κοιλίδες αίματος, τις οποίες εγώ φωτογράφησα μέσα. Μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν σχισμένα από κάμισα, παντελόνια, πεταμένα σπορτ παπούτσια, αλμπιέλα τότε ήταν της μόδας και πολλά άλλα αντικείμενα. Από τους φοιτητές, τους οποίους από τα τραβήγματα και το ξυλό και δεν ξέρω τι άλλο,
Είχαν μείνει. Κύριε Σαρικώστα, θέλω να σας ρωτήσω και θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στη νέα γενιά, βλέποντας η προηγούμενη ήταν η εικόνα που μας είπατε, η επομένη της επίθεσης του τάγκ στο Πολυτεχνείο. Βρεθήκατε στο σημείο, αυτή τη φωτογραφία είδαμε. Ένα μήνυμα στη νέα γενιά. Έχετε ζήσει, είσαστε συναισθηματικά φορτισμένος καθώς μιλάτε για εκείνη την εποχή και βέβαια και οι δικές μου παρεμβάσεις δεν έγιναν. Σας άφησα να εξιστορήσετε τα γεγονότα και να αναφερθείτε στα γεγονότα της εποχής όπως μόνο εσείς ξέρετε. Νομίζω οποιαδήποτε παραπάνω ερώτηση θα χάναμε το κλίμα και το νόημα της συζήτησης. Εκείνο που θέλω να πω στους νέους είναι το εξής. Καταρχήν, να υπάρχει σεβασμός στο Πολυτεχνείο. Να υπάρχει σεβασμός για τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα αυτοί που είμαστε ελεύθεροι. Και θέλω να πω ακόμα ότι μια φορά ακόμα τονίζω ότι δεν έχει δικαίωμα κανένα κόμμα να προσπαθεί να καρποθεί τη δόξα του Πολυτεχνείου. Τελεία και παύλα. Κύριε Σαρικώστα, το Πολυτεχνείο ανήκει στους Έλληνες, στους φοιτητές που σκοτώθηκαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και χαρά μας βέβαια καλά. Να τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Σας.